Όχι. Και μένει εδώ στο... Ναι, εδώ και μένουν Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, για να δούμε την παράδοση. Βρίσκομαι στην Αγία Παρασκευή και αυτό για να παραδώσω πακέτο στον παραλήπτη μας, τον κύριο Λάζαρο Στυλιανίδη. Δεν μένει παρά να το συναντήσουμε. Καλημέρα, ο κύριος Λάζαρος Στυλιανίδης. Χαίρομαι πάρα πολύ, μου πέτασε την εκπομπή «Πάμε πακέτο». Καλά είστε? Έχετε λίγο χρόνο να τα πούμε? Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος είναι ο φίλος μας εδώ? Ο Φιφάξ. Γεια σου, Φιφάξ. Λοιπόν, κύριε Λάζαρε, έχω έρθει εδώ γιατί έχετε πακέτο. Είστε ο παραλήπτης μας. Το κλειδάκι είναι δικό σας. Και από εκεί πέρα είναι η δική σας επιλογή αν θα έρθετε στο στούντιο να μάθετε τον αποστολέα. Αποστολέα. Δεν μπορώ να σας πω. Αυτό θα το μάθετε μόνος σας όμως. Θα μας φάει το κλειδί ο Φιφάξ, ε? Και δεν έχουμε άλλο μετά. Λοιπόν, σας αφήνω να το σκεφτείτε. Και από εκεί πέρα η επιλογή είναι δικιά σας να μάθουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ξέρω ότι η Μάρο ήθελε πάρα πολύ να δει τον ονό της απόψε. Ναι. Το ξέρω, αλλά πίστεψέ μου ότι θα μπορέσεις εσύ να πας να τον επισκεφθείς. Επειδή έχει σοβαρά κινητικά προβλήματα, θα πρέπει να κάνεις εσύ αυτό το βήμα. Θα το κάνω. Εμείς θα σου δώσουμε τα στοιχεία όλα. Δεν είναι μακριά. Απλά δεν θέλω να τον ταράξω, άμα είναι οκ. Okay. Νομίζω θα χαρεί πολύ. Θα του δώσεις πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ξέρεις πόσο την αγαπούσε και πώς... Ξέρεις πόσο την αγαπούσε και όλη την ώρα και αυτή απάνω και όλο αγκαλιά και όλο... Αυτός ήταν και μόνος του εκεί πέρα και ξέρεις, έβρισκε την... Θες μεράκι? No, I'm fine. Λοιπόν, να καλέσω τον Πέτρο να μας πει αν θα έχουμε απόψε αυτή την ευκαιρία να γνωρίσεις το γιο του νονού σου. Okay. Ναι. Και να σε πάρει κάποια στιγμή να πάτε να τον επισκεφτείς. Ναι. Και να δούμε τι θυμούνται και αυτοί οι άνθρωποι, αν ξέρουν για σένα. Αν έχει μιλήσει στο σπιτικό του ο κύριος Στυλιανίδης για τη βαφτιστήρα του. Ωραία, καλό τον Πέτρο. Έλα, Πέτρο. Καλησπέρα. Καλό στο να. Καλησπέρα. Ο κύριος Λάζαρος Στυλιανίδης είναι κοντά μας. Μπράβο, Πέτρο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Κορίτσια. Πάω από εκεί και θα ακούσετε τώρα όλα όσα θα πω με τον κύριο Στυλιανίδη που τον υποδεχόμαστε αμέσως τώρα. Γεια σας. Πού είναι το σκυλάκι? Δεν το φέρατε? Δεν το φέραμε. Κόντεψε να οικειοποιηθεί το κλειδί, είδα. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τι κάνετε? Καλά. Καλά, οικογένεια? Όλα καλά, δεν ξέρω. Όλοι καλά. Έχετε παιδάκια? Έχω δύο. Έχετε δύο, να σας ζήσουν. Το Στέλιο και τη Μελίνα. Να σας ζήσουμε. Ευχαριστούμε. Γιατί είστε εδώ απόψε άραγε? Υπάρχει περίπτωση να σας ψάχνει κανείς? Να πρέπει να σας πει κάτι? Κάτι υποψιαζόμαστε, αλλά δεν είμαστε και απολύτως σίγουροι. Ποιοι υποψιαζόσαστε? Η οικογένεια γενικότερα, ας πούμε. Με ποιον μιλήσατε για την παραλαβή αυτού του πακέτου? Μίλησα με την οικογένειά μου. Με ποιους δηλαδή? Με τους γονείς μου βασικά. Α, μιλήσατε με τους γονείς σας. Ναι, πώς είναι? Καλά είναι. Καλά είναι οι γονείς σας? Καλά είναι. Είχανε κάποιο ατύχημα. Πριν κάποια χρόνια. Πριν κάποια χρόνια. Και... Το οποίο ήταν πολύ σοβαρό. Ήταν αρκετά σοβαρό. Και τι συνέπειες το... είχε? Οι συνέπειες ήταν να τους έχει καθυλώσει σε... Ακίνητους. Ακίνητους κατά κάποιο τρόπο. Ο πατέρας σας πόσο χρονών είναι τώρα ακριβώς? Είναι γύρω στα 89 χρονών. 89. Μάλιστα. Μπράβο. Και είναι καλά μετά από τόσα προβλήματα. Καλά, να είναι γερός. Καλά, είμαστε καλά. Να είναι γερός και νομίζω ότι για εκείνον προϊζόταν το πακέτο, ε. Γι' αυτό, ναι, αυτό το συζήτησατε μαζί του. Αυτό μου είπανε και... Και εκεί ψάξαμε λίγο να δούμε τι μπορεί να... Και τι, πού καταλήγετε δηλαδή, τι μπορεί να...
Καταλήγαμε επειδή είχε κάνει στο εξωτερικό ο πατέρας μου. Πού είχε κάνει? Στον Καναδά. Πόσο καιρό? Έμεινε περίπου 1,5 χρόνο. Ναι. 1,5-2 χρόνια. Ναι, είχε εργαστεί εκεί δηλαδή. Ναι, είχε πάει όπως και τις εποχές. Ναι. Της να βγάλει κάποια μεροκάματα, φαντάζομαι. Ναι. Είμαστε από μια αγροτική οικογένεια. Και πώς το συνδέεται τώρα αυτό με το πακέτο? Εκεί μας έλεγε από τότε. Ναι. Ότι είχε κάποιες σχέσεις με κάποιους ανθρώπους εκεί. Ναι. Και είχε βαφτίσει ένα κοριτσάκι. Τι σας έλεγε για αυτό το κοριτσάκι? Και μας έλεγε, ήταν η μοναδική βαφτιστήρα που είχε. Η μοναδική? Η μοναδική, ναι. Δεν έχει άλλη? Όχι, δεν έχει άλλη. Είναι η μοναδική βαφτιστήρα που είχε και μας περιέγραφε έτσι τρυφερά. Γιατί καταλαβαίνετε όταν σε μια, στο εξωτερικό, να δημιουργήσει κάποιες τέτοιες σχέσεις είναι οικίες πολύ. Δεν το συζητάω. Και μας την περιέγραφε με πολύ τρυφερά λόγια πάντα, ας πούμε. Τι σας έλεγε δηλαδή? Ότι ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι, ότι ερχόταν μαζί μου, αυτά, το είχε παρέα, καταλαβαίνετε. Της είχε αδυναμία? Τρελή. Γιατί όμως μετά δεν έψαξε να... Ήχανε... να έχει μια επικοινωνία, επειδή ήταν πολύ μακριά, δηλαδή, θεωρείτε? Εάν θυμάμαι αρκετό καιρό μετά, δηλαδή, που γύρισε, είχανε κάποια επικοινωνία, ναι, με τους γονείς. Ναι. Της βαφτιστήρας αυτής και αυτά. Πώς το ονόμασε το παιδί? Μάρο. 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 Έμαθε τίποτα μετά για την εξέλιξη αυτού του παιδιού? Ένα συνειρμό. Α. Έκανε τελευταία. Α. Τα τελευταία χρόνια που εμφανίστηκε κάποιο όνομα. Και ακούγοντάς τη Μάρο Λίτρα. Ναι. Ακούγοντάς την, μας λέει, αυτή είναι βαφτιστήρα μου. Εσείς φυσικά γελάσατε. Εμείς βέβαια, ναι, καταλάβατε. Και αρχικά δεν δώσαμε σημασία, καταλαβαίνετε. Πρέλετε να έχει δίκιο ο παππούς. Δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε? Δεν ξέρω. Ξανακάνατε ποτέ αυτή την κουβέντα μαζί του? Ναι, την κάναμε. Μας έλεγε έτσι κατά καιρό όταν μαζευόμασταν κάτω, λέει, τη βρήκατε, την ψάξατε να τη βρείτε. Σας ανέθεσε να την ψάξετε? Ναι, μας έλεγε. Και τώρα μου το λέτε? Βρείτε την και φέρετε την να τη δω, θέλω να τη δω. Σας είπα αυτό το πράγμα. Αλήθεια, ναι. Και εσείς γιατί δεν κάνατε τίποτα? Ντραπήκατε, θα πείτε αυτό μας περάσει για τρελούς, είπατε. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Θα πάμε τώρα να πιάσουμε τη Μάρο Λίτρα και να της πούμε, έλα εδώ, ο μπαμπάς μου είναι ο νονός σου. Ναι, κάπως θα... έτσι, μετά θα γελάει. Θα γελάει η γυναίκα. Θα γελάει ή θα κλαίει? Ανοίξτε το πακέτο. Δεν ξέρω. Για ανοίξτε το, ανοίξτε το τελείως. Ωραία. Αυτός είναι ο πατέρας μου. Είναι ο πατέρας σας? Ναι. Και? Αυτός είναι ο πατέρας μου με το μωρό που είχε βαφτίσει του Καναδά. Έχετε δει κι εσείς τέτοιες φωτογραφίες, δηλαδή, από τη βάφτιση αυτή? Σας έχει δείξει? Ναι, τέτοιες φωτογραφίες έχουμε στο χωριό. Α, έχει κρατήσει? Έχουμε στο χωριό, ναι. Τη θυμάμαι τη φωτογραφία, χαρακτηριστικά όταν... Κατάλαβα. Και είναι η μοναδική του βαφτιστήρα. Η μοναδική, ναι. Τώρα εγώ τι να πω. Μην πείτε ότι αυτό το μωρό, ας πούμε, είναι η Μάρο Λίτρα, η γνωστή Μάρο Λίτρα. Αυτό το μωρό είναι σίγουρα η βαφτιστήρα του μπαμπά σας. Σίγουρα είναι η βαφτιστήρα του μπαμπά. Σίγουρα είναι η βαφτιστήρα του μπαμπά σας, αφού, ναι, ταυτίζεται με τις φωτογραφίες που έχετε εσείς στο σπίτι, στο χωριό. Άρα, αυτό το πακέτο απόψε το στέλνει πραγματική βαφτιστήρα του πατέρα σας. Η μοναδική που έχει. Η μοναδική. Η μοναδική βαφτιστήρα που έχει. Άρα, αντί να την ψάξετε εσείς τη βαφτιστήρα, σας ψάχνει αυτή, υποθέτω. Το πιστεύω. Ποια είναι όμως τώρα? Βοκαλίψτε μας τη βαφτιστήρα του κυρίου Στυλιανίδη. Είχε δίκιο ο μπαμπάς. Ιησούς Χριστός, είπατε. Σε αυτή την εκπομπή αυτά τα απίστευτα συμβαίνουν, κύριε Στυλιανίδη μου.
Ο μπαμπάς είναι σε θέση να μας παρακολουθεί τώρα, καταλαβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Αφού καταλαβαίνει και μας παρακολουθεί, είμαι σίγουρη, θέλω η Μάρο να σας μιλήσει και να πει και κάτι στον ονό της, που μας ακούει από το σπίτι. Μάρο, μπορείς. Δεν μπορείς. Θα τον πάρει πάλι το λόγο η Λαλίστατη, η κυρία Ματίνα Λίτρα. Ναι. Να μιλάω. Εσείς ναι. Okay. Για μιλήστε. Θέλω να σας πω καλησπέρα σας. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Θέλω να σας πω ότι είχατε ένα υπέροχο πατέρα. Έχω, ναι. Έχετε, γενικά, πολύ καλός κύριος. Τον είχαμε γνωρίσει εκεί. Περάσαμε όσο καιρό, έκατσε πάρα πολύ καλά μαζί του. Αγαπούσε πάρα πολύ τη Μάρο, γιατί η Μάρο ήταν μικρή και πήγαινε όλο με στο δωμάτιό του συνέχεια. Τη χάναμε μπισούλογη και συνέχεια με στο δωμάτιο του κυρίου Στέλιου. Και χάρηκα που θα σας γνωρίζω, γιατί προσπαθώ πάρα πολλά χρόνια. Όσα χρόνια έρχομαι εδώ, τουλάχιστον από την ώρα που ήρθε η Μάρο στο Fame Story, προσπαθώ. Αλλά με άλλους τρόπους δεν μπορούσα να σας βρω πουθενά. Μου λέγανε δεν είναι εδώ, δεν είναι εκεί, ξέρεις. Και τώρα το πήρα απόφαση και ήρθα εδώ στη Βίκη. Λοιπόν, τον έχουμε βομβαρδίσει λίγο. Ο οποίος έχει πάει ένα σοκ τώρα, έχει υποστεί ο άνθρωπος. Γιατί καταλαβαίνει ότι όντως αυτά που του έλεγε ο μπαμπάς του τόσα χρόνια. Ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και ότι ναι, η Μάρο Λίτρα είναι βαθιστήρα. Μας έλεγε ότι είναι βαθιστήρα μου. Και είχε δίκιο. Και είχε δίκιο. Ναι. Μάρο, θέλω να πεις κάτι για να τα ακούσει ο νονός σου. Θέλω να του πω ότι αυτή τη φωτογραφία την έχω μαζί μου συνέχεια. Την κοιτάω συνέχεια καθημερινά. Δεν πίστευα ότι θα έρχονταν αυτή τη στιγμή. Και θέλω να έρθω ξανά στην αγκαλιά του. Θέλω να σε δει πάρα πολύ. Τους είχε, παιδί μου, δώσει εντολή να σε βρούνε, καταλαβαίνεις. Τους είχε δώσει εντολή. Νομίζω... Είναι εύκολο να με βρείτε. Εμένα, δεν μπορούσατε να με βρείτε εμένα. Σε περιμένει. Νομίζω ότι μετά τη συνάντηση που θα συμβεί, όταν με το καλό πάρετε τη Μάρο και πάτε στον μπαμπά σας, θα του έχουμε δώσει άλλα 20 χρόνια ζωής τουλάχιστον. Σίγουρα, ναι. Ε? Σίγουρα, γιατί καταλαβαίνετε, οι εποχές τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολες και ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι σχέσεις. Και πρέπει να παραμείνουν σχέσεις. Γι' αυτό διώχνουμε αμέσως το κεντρικό πακέτο. Η Μάρο θέλει όσο τίποτα να αγκαλιάσει τον ονό της. Και ο νονός της το ίδιο. Και εσείς και να συνειδητοποιήσετε την αλήθεια των πραγμάτων. Γιατί νομίζετε ότι μέχρι τώρα ο πατέρας σας έλεγε παραμύθια. Ναι, δεν το πιστεύω. Έλα που να, η πραγματικότητα είναι μπροστά μας. Η Μάρο Λίτρα είναι εδώ. Δεν πιστεύω. You're my brother. Ορίστε, η κουμπάρα. Η κουμπάρα. Να είστε καλά, είμαι πολύ συγκινημένη. Και εγώ. Γιατί ο πατέρας ήταν ένας κύριος εξαιρετικός. Αλλά βλέπω και περιμένει πολύ καιρό. Ναι, την περιμένει, το κατάλαβε πως άλλη Μάρο Λίτρα. Πολύ καιρό. Το όνομα, από το όνομα μονάχα. Είσαι ο πνευματικός μου αδερφός. Ναι, ακριβώς. Είναι ο πνευματικός αδερφός. Ναι, λοιπόν, έχεις και εσύ νονό και πνευματικά αδέλφια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Και δεν ξέρω τι χαρά θα πάρει ο νονός τώρα που θα πας. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Μας εμπιστευτήκατε. Ευχαριστώ. Δεν το βλέπουμε στην πόλη. Αγάπη μου, τι λες τώρα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είστε γερός. Και θέλω να γίνει έτσι μια πολύ ζεστή σχέση ανάμεσα στη βαθιστήρια και τον νονό. Η Μάρο είναι έτοιμη γι' αυτό, δεν το συζητάω. Είναι μοναδική η βαθιστήρια. Πολύ χαίρομαι για την εξέλιξη. Πραγματικά, όσο δεν μπορείς να φανταστείς, Μάρο. Ευχαριστώ. Προσπαθώ τόσο καιρό και δεν μπορούσα να κάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εμείς την άλλη Πέμπτη μαζί, την ίδια ώρα, 2-12-2-10-50-10 τώρα, μην ξεχνάτε να τηλεφωνήσετε. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα.